κρίμα η κοινωνία, το κράτος, οι υπηρεσίες, δεν ξέρω και εγώ τι να πω πια, να δείχνουν ένα τόσο σκληρό πρόσωπο σε μια τόσο ευαίσθητη ομάδα πληθυσμού. Πρέπει να κρατάει υπέρο ο πληθυσμός. Εδώ στα σημεία αυτά. Τύχη με υγρασία, ταβάνια που στάζουν, παγωμένες λιώμενες αίθουσες και εικόνες ντροπής για παιδιά με αναπηρία στο Ηράκλειο προκάλεσαν την παρέμβαση του Δήμου Ηρακλείου. Μετά τα ρεπορτάζ της Κρήτη TV στο ενιαίο ειδικό ΕΠΑΛ Ηρακλείου και το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, πραγματοποιήθηκε αυτοψία στους χώρους από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Συμφωνείτε εσείς με τις απόψεις των γονέων ότι είναι εικόνες ντροπής αυτές για παιδιά με αναπηρία? Κυρία Σαριδάκη, δεν ξέρω αν αυτό είναι στην Ελλάδα ή μόνο στο Ηράκλειο, έχουμε ένα διαχρονικό πρόβλημα σχολικών αιθουσών. Επικοινώνησα αμέσως μετά με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών, ο οποίος με διαβεβαίωσε ότι έχει περάσει από το ελεγκτικό η απόφαση αυτή και θα είναι από τα πρώτα σχολεία στα οποία θα γίνουν επισκευές. Έχουμε το μηχάνημα αυτό στόκο για να μπορέσουμε να σταματήσουμε την υδροροή. Γιατί έβγαινε και από εκεί νερό και έχουμε τα μηχανήματα εδώ, υπολογιστές. Μάλιστα, το έργο ανέγερσης νέου κτηρίου για το ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο και λύκειο Ηρακλείου, σύμφωνα με τους γονείς των μαθητών, έχει στοιχειώσει. Ωστόσο, όπως τονίζει η Αντιδήμαρχος Παιδείας Στέλλα Αρχοντάκη, αναμένεται να ξεμπλοκάρει. Μπορεί να μοιάζει με μακρινό όνειρο, ωστόσο, σχεδιάζεται ένα νέο κτίριο σε μια έκταση 7 στρεμάτων στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Υπολείπονται περίπου 600 μέτρα για αποζημίωση. Συζητήθηκε όμως στις 11 Ιανουαρίου η προσωρινή τιμή μονάδος. Μόλις βγει η απόφαση, ο Δήμος θα καταθέσει τα χρήματα. Έτσι θεωρείται η απαλωτρίωση συντελεστήσα. Έχουμε επικοινωνία με το Γραφείο του Πρωθυπουργού, προσωπική εντολή του οποίου είναι να τρέξει αυτή η διαδικασία. Μετά τη διαμόρφωση του νέου κτηρίου, όποτε αυτό και αν υλοποιηθεί, θα αλλάξουν δραματικά οι συνθήκες. Οπότε, όταν φύγει το ΕΝΕΓΙΛ από αυτό το κτίριο, από αυτές τις αίθουσες, θα επεκταθεί το ΕΕΚ. Και τους λέμε ότι θα μας βρουν μπροστά τους, με όπως μπορούμε, ό,τι δυνάμεις έχουμε, εάν συνεχίσουν αυτή την τακτική. Να μας κοροϊδεύουν και να μην επεμβαίνουν. Οι γονείς ζητούν μόνο αξιοπρέπεια και ανθρώπινες συνθήκες για τα παιδιά με αναπηρία, που μπορεί να βάζουν τα δυνατά τους για να ξεπεράσουν κάθε δυσκολία, αλλά αισθάνονται παιδιά ενός κατώτερου Θεού.